Η Νατάσα Θεοδωρίδου με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά βρέθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, ο Πέτρος Ιακωβίδης με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Κοιμήσου απόψε εδώ». Ο γοητευτικός καλλιτέχνης αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στην αδυναμία που έχει στη Νατάσα Θεοδωρίδου εξηγώντας πως εκείνη τον έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Στην προσωπική του ζωή ενώ δεν δίστασε να πάρει θέση για την αντίδραση του Χάρη Βαρθακούρη όταν δημοσιογράφος μπέρδεψε τα βράδια αξιμέρωτα. Η πρώτη γυναίκα που έχει ερμηνεύσει τραγούδι μου, θα κάνουμε και άλλα τραγούδια σύντομα παρέα, είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν έχει πει άλλη γυναίκα τραγούδι μου, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ιακωβίδης προσθέτοντας πως κάνουμε πολύ παρέα και πλέον είναι η οικογένεια μου. Όταν πήρα το άλμπουμ και έβλεπα τα ονόματα, στο τελευταίο τραγούδι που έγραφε Νατάσα Θεοδωρίδου λέω «Ρε φίλε, που να το φανταστώ αυτό, βοηθάει πάρα πολύ και μέσα στο μαγαζί και με τις συμβουλές της», πρόσθεσε με ειλικρίνεια ο τραγουδιστής. Όταν, δε, ο Θέμης Γεωργαντάς ρώτησε ποια πράγματα έχει αποσπάσει προς ώρας από τη δημοφιλή ερμηνεύτρια. Ο Πέτρος Ιακωβίδης πρόδωσε γλυκά πως νόμιζε ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος γιατί είδα πως μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα προσφέρεται σε έναν πιο μικρό καλλιτέχνη που δεν έχει την πορεία της. «Όλα όσα είδα σε εκείνη με έκαναν σίγουρα καλύτερο στη δουλειά μου, όταν βγαίνεις το πρωί να κλείσεις το πρόγραμμα με την Νατάσα Θεοδωρίδου ή έχεις το άλμπουμ τραγούδι, νόμιζω πως και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται διαφορετικά». Το αγαπημένο του τραγούδι από την Νατάσα Θεοδωρίδου, όπως αποκάλυψε, είναι το «Αν υπάρχει παράδεισος», το οποίο και η αγαπημένη τραγουδίστρια του αφιερώνει κάθε φορά που βρίσκονται μαζί στη σκηνή. Όσον αφορά την πρόσφατη αντίδραση του Χάρη Βαρθακούρη σε δημοσιογράφο που μπέρδεψε τα βράδια αξιμέρωτα με την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη. Ο γοητευτικός τραγουδιστής απάντησε με χαμόγελο, «Αν συνέβαινε αυτό σε μένα μπορεί και να έκλαιγα από τα γέλια για τρεις εβδομάδες, εάν μπέρδευαν, για παράδειγμα, το κοριτσάκι της Βανδύ με το δικό μου κοριτσάκι. Τον εκτιμώ πάρα πολύ τόσο σαν συνθέτη όσο και σαν τραγουδιστή, από εκεί και πέρα δεν μου αρέσει να τοποθετούμε και να λέω παραπάνω πράγματα. Δεν με πείραξε, γι' αυτό και δεν έχω απαντήσει, είναι η πρώτη φορά που απαντάω. Με ρώτησαν ξανά αλλά, επειδή δεν θέλω να δώσω κάποια συνέχεια, όντως δεν με πείραξε». Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε για πρώτη φορά για την προσωπική του ζωή σε συνδυασμό με την αναγνωρισιμότητα προδίδοντας πως αυτή την περίοδο είναι καλά.